Το κατέχει τόση ακίνητη περιουσία η οποία πολύ συχνά μαραζώνει να μπορεί να σκέφτεται πιο. Πόσα έχουμε, τέσσερα, πόσα είναι, πόσα είστε. Είμαστε υπογράφοι και πέντε πλέον. Πέντε. Πέντε, γυναίκες και άντρες. Μάλιστα, πολύ ωραία. Καλή συνέχεια και καλή, καλή σεζόν να ευχηθώ. Να είστε καλά. Πρόεδρε. Μέσα από το περιφερειακό. Όλα καλά. Σας είχαμε δει για την προηγούμενη φορά. Βέβαια, καλά φινάρια. Γίνατε πέντε. Τον κύριο. Χαχαχαχα. Να είστε καλά. Έχετε να είστε καλά. Να τους χαίρεστε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει αρκετή ζημιά στα εθνικά συμφέροντα. Να μην προσθέσει λοιπόν άλλη μία πριν από τις εκλογές, πιστεύοντας ότι είναι μεγάλος διαπραγματευτής να πάει να λύσει και τις εκκρεμότητες με τα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Το μεγάλο ερώτημα εδώ πέρα είναι εάν ο κύριος Τσίπρας τα γνώριζε όλα αυτά και επέλεξε να τα αγνοήσει ή αν δήθεν δεν τα γνώριζε και αναγκάστηκε να την αποσύρει κάτω από την πίεση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της κοινής νόμης. Το ζητούμενο όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι να αποσυρθεί κάθε κυρία Λοΐζου. Το ζητούμενο είναι να αποσυρθεί επιτέλους από την εξουσία ο κύριος Τσίπρας.